μεταγραφέ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έκανε μια μεταγραφή. Πήρε ένα τερματοφύλακα, ο οποίο δεν είναι καλύτερο του Ιτάντ, διότι θα μπορούσε να μην έχει κάνει και καμία μεταγραφή. Αν δεν είχε δηλαδή το πρόβλημα ο Ιβάν με τον Ιτάντ, ο Ιτάντ είναι τερματοφύλακα του 7 και, και αυτοί πήραν τερματοφύλακα του 6,5 του 7. Δεν είδα δηλαδή κάποια διαφορά στο να έχει κάποιο θετικό. Δηλαδή διώχνω ένα παίκτη του 4 και παίρνω ένα του 6. Ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη θέση δεν έχει κάνει την υπέρβαση. Να πάει από το 7 στο 8, ας πούμε. Και από την άλλη μεριά πήρε δύο Έλληνες παίκτες. Ο ένας είναι ο Κοροβέζης, ο οποίος είναι πολύ δειλός και παίκτης έδρας. Δεν θα παίξει ποτέ εκτός έδρας ποδόσφαιρο καλό αυτός. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν πατάει περιοχή, σερβίρει περισσότερο. Δεν έχει την ικανότητα και την κουλτούρα να γίνει δεκάρι, να είναι πολυσύνθετος κτλ. Ο άλλος ο Χαρίσης έχει περισσότερα προσόντα και το τραγικό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι ο Χαρίσης ήταν πολύ καλός στο χθεσινό φιλικό με την Πόχο. Δηλαδή, και μάλιστα χαιρόταν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, λέει οι λύθοι. Αν ο Χαρίσης είναι μεγάλη μορφή στο χθεσινό φιλικό, έχετε πρόβλημα μεγάλο. Έχετε τεράστιο πρόβλημα. Ο Χαρίσης μπορεί να παίξει περισσότερο στόπερ. Πήρε δηλαδή δύο Έλληνες εδώ και τρεις μήνες και πήρε και ένα τερματοφύλακα. Και ακούγουμε στα ραδιόφωνα ότι τι άτυχος που είναι ο Άρνεσεν και τι άτυχος που είναι ο ΠΑΟΚ που έγινε την κατάσταση τώρα με το ευρώ έτσι, κλείσανε οι τράπεζες και δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Και ο Παναθηναϊκός γιατί έκανε. Ο Παναθηναϊκός γιατί έκανε μεταγραφές. Δεν κλείσανε οι τράπεζες για τον Παναθηναϊκό. Ακούς μαλακίες δηλαδή. Οπότε ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει, εάν παίξει το 4-3-3, ένα center forward, ένα half και ένα extreme. Και αν παίξει 3-5-2, πρέπει να πάρει ένα stopper ακόμα και να πάρει δύο πλάγια back half και ένα center four. Το 3-5-2 είναι πιο απαιτητικό σε μεταγραφές, οπότε να υποθέσω ότι ο Τούντορ είναι έξυπνος, θα το αλλάξει στο πιο εύκολο το 4-3-3. Περιμένω να δω μεταγραφές στον ΠΑΟΚ. Εγώ αρνούμαι τις τράπεζες κλειστές, αρνούμαι το ότι φοβούνται οι παίκτες οι καλοί να έρθουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός πήρε και ο Παναθηναϊκός, ιδιαίτερα ο Παναθηναϊκός, πήρε πολύ περισσότερους. Οπότε ο ΠΑΟΚ δεν έκανε μεταγραφές, είναι κοντά 10 Ιουλίου και θεωρώ ότι έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Δεν έδιωξε τα παλτά. Μαντούρο έμεινε. Τζιόλης έμεινε. Σαλμπικίδης έμεινε. Ο Νομπόα αυτός εδώ, ο Μπεκρής έμεινε. Ο Μπουζουκοθαμόνας αυτός, ο Παρτάκιας. Ποιοι άλλοι. Έχει κι άλλα τα γάρια άλλα. Κάτσε να θυμηθώ. Μαντούρ Μάρτενς έμεινε. Κάτσε ρε φίλε. Όταν εσύ Κώστα, σέντερ μπακ, για μένα παλτό έμεινε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει για μένα ΠΑΟΚ σε οργάνωση και δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα πρωταγωνιστήσει σε επίπεδα πρωταθλητισμού έτσι σχέδιο. Και να θυμάστε ότι θα βγει δικαιολογία, κλείσανε οι τράπεζες. Εντάξει, θα τις ανοίξουμε τις τράπεζες άλλη μια φορά και να κάνουμε ΠΑΟΚ μεταγραφές. Να τρελαθούμε, ρε. Εντάξει, γεια.